ο βουλευτής Σπύρος Χαλβατζής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκε πριν από αρκετούς μήνες, ψηφίστηκε, που εφαρμόζεται εδώ και 4-4,5 μήνες, αφορά την ΕΡΤ, αφορά επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που μπορεί να τις κλείσει ένας υπουργός σε συνεργασία με έναν άλλον υπουργό. Σήμερα προσπαθούν να βάλουν την ταφόπλακα σε αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ΕΡΤ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τα χαράματα σήμερα είναι εδώ, στηρίζει τα δίκαια αιτήματα, καταγγέλει την πολιτική της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και κάλεσε και καλεί συνδικάτα και μαζικούς φορείς να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα. Η πολιτική της συγκυβέρνησης σήμερα, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, πολιτική η οποία συναποφασίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είτε ως κυβερνήσεις από την μια το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη Νέα Δημοκρατία, είτε ως αντιπολιτεύσεις, είναι πολιτική η οποία ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλους. Δεν υπάρχει κανένας χωρίς ευθύνες. Συναποφασίζεται και οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες συμφωνούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις δικές τους ευθύνες. Ναι, να παλέψουμε όλοι για την ανατροπή της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Να παλέψουμε όλοι, να παλέψουμε όλοι μαζί για να ανατρέψουμε την πολιτική, την πολιτική της αστικής τάξης. Ακούστε, αφήστε τις προβοκάτσες, αφήστε τις προβοκάτσες, ναι, είστε προβοκάτορες, ναι, αγαπητέ μου, εσύ, είσαι πρώτο πόλη. Είμαστε εδώ από το πρωί, πες περιπτώσει, ακούτε να δείτε, αφήστε μην πουλάτε πνεύμα. Αφήστε και μην πουλάτε πνεύμα. Να πέσει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία στηρίζεις και εσύ. Να πέσει η κυβέρνηση από την πάρη του λαού. Κατάλαβε. Ακούστε. Με αυτές τις εξυπνάδες, με τη διαχείριση της διαφορετική, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Γιατί εμείς παλεύουμε για μία ΕΡΤ η οποία θα υπηρετεί και θα στηρίζει το εργατικό λαϊκό κίνημα και δεν θα είναι η ΕΡΤ η οποία θα εφαρμόζει την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να είμαστε καθαροί. Και αυτοί οι οποίοι μάχονταν στην ΕΡΤ μέχρι τώρα, αυτό πρόβαλαν, αυτό πάλευαν. Το μαζικό λαϊκό κίνημα και τους αγώνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και δεν θα είναι με τις διαχειριστικές λογικές.